Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, σήμερα είναι μια μεγάλη απεργία. Σήμερα πλημμύρισαν από δεκάδες χιλιάδες λαού η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Λάρισα και δεκάδες άλλες πόλεις. Όλη η εργατική τάξη της χώρας και η νεολαία γίνονται η φωνή των 57 νεκρών του σιδηροδρομικού εγκλήματος στα Τέμπη. Κάνουμε το θρήνο οργή και την οργή αγώνα για να μην επιβληθεί η σιωπή, για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη, για να έρθει προστασία της ζωής του λαού στο προσκήνιο κόντρα στην εγκληματική πολιτική του κέρδους. Παρά τα εμπόδια που προσπάθησαν να βάλουν η κυβέρνηση, η εργοδοσία σε χώρους δουλειάς, ο στρατός των παπαγάλων που διαθέτουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η θλιβερή ηγεσία της ΓΕΣΕΕ δεν τα κατάφεραν. Νέκρωσαν όλοι οι μεγάλοι χώροι δουλειάς. Όλες οι μαζικές μεταφορές τράβηξαν χειρόφρενο, ακολουθώντας το αγωνιστικό παράδειγμα των συναδέλφων του σιδηροδρομικών που κλείνουν 7 μέρες απεργία, που σήμερα βρίσκονται μαζί μας και τους φύγουμε αγωνιστικά το χέρι. Από την πρώτη στιγμή αυτού του εγκλήματος γίνεται συστηματική προσπάθεια από όσους έχουν κυβερνήσει και κυβερνούν σήμερα τη χώρα, από τους επιχειρηματικούς ομίλους αλλά και από τη μεγάλη μερίδα δημοσιογράφων, να κρυφτούν τα πραγματικά κίνητρα, η πραγματική αιτία αυτής της τραγωδίας. Στην ίδια όχθη έχει ταχθεί και η ηγεσία της διοίκησης στη ΓΕΣΕΕ και σήμερα είναι απόντες. Πρόκειται για άλλη μια ιστορική ξεφτύλα. Υπηρετούν το δρόμο της ανοχής στον κυβερνητικό εργοδοτικό έγκλημα, στην πολιτική που οδήγησε τη διάλυση των συγκοινωνιών για να θησαυρίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι σε βάρος ανθρώπινης ζωής. Κάνουν συνέδριο, λέει, και δεν προλαβαίνουν να έρθουν στον αγώνα. Ντροπή τους και μόνο ντροπή τους. Όλοι αυτοί ξεκίνησαν προσπαθώντας να επιβάλλουν τη σιωπή με πρώτο τον Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, που βγήκε στα κανάλια να μας πει ότι δεν είναι ώρα να αποδοθούν ευθύνες. Μίλησαν και συνεχίζουν να μιλούν για ανθρώπινο λάθος. Στην αρχή δεν ήθελαν να μιλήσουν για το ιταλικό μονοπόλιο που εξαγόρασε την Τρένοσέ, για να μην αναδειχτούν οι ευθύνες τους. Μετά είπαν για κακή ιδιωτικοποίηση. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να ρίξουν το μπαλάκι των ευθυνών ο ένας στον άλλον, με φεδρά επιχειρήματα που προσβάλλουν τους δολοφονημένους και την νοημοσύνη όλου του λαού. Και τώρα προβάλλουν το επιχείρημα ότι φταίει κακιά η χώρα. Μια χώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν έδινε τη σκυτάλη της κυβέρνησης στη Νέα Δημοκρατία, πανηγύριζε ότι την κράτησε στον πυρήνα της ανεπτυγμένης Ευρώπης. Και η Νέα Δημοκρατία πριν λίγες μέρες, στην αρχή της προεκλογικής περίοδου, παρουσίαζε τη χώρα να ταξιδεύει στην πρώτη θέση του τρένου της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι τραγική ηρωνία! Στο πρώτο βαγόνι του τρένου των τεμπών ταξίδευε μόνο ο θάνατος. Γιατί σε αυτές τις ράγες της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης σιδηροδρομικών μεταφορών, μπροστά στον αδιφάγο ανάγκη του κέρδους, δεν υπολογίζεται καμία ανθρώπινη ζωή. Αυτό υπηρέτησαν και θα συνεχίσουν να υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Γι' αυτό στην Ευρώπη μόνο το 2021 έγιναν 97 συγκρούσεις τρένων και δολοφονήθηκαν συνολικά 683 άνθρωποι. Αυτή η χώρα, το λεγόμενο επιτελικό αστικό κράτος, είναι πολύ ικανό να κάνει ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, να συνεδριάζουν τα δικαστήρια μέσα σε λίγες ώρες για να βγάλουν απεργίες παράνομες, να στέλνουν δημιουργίες αστυνομικών για να κάνει εξώσεις σε φτωχούς και αρρώστους, να καταστέλει μαζί με άβρες και όλους τους μηχανισμούς καταστολής, φανερούς και κρυφούς, της κινητοποιούσης του λαού. Είναι κράτος ικανό να πουλάει τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τις μεταφορές,
τη Λάρκο και άλλες επιχειρήσεις ιδιώτες να δίνει μέσα από διάφορα ταμεία ανάπτυξης και τις κρατικές επενδύσεις δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ στην κοινωνία διευρύνεται η φτώχεια. Είναι κράτος ικανό να σακατεύει το δημόσιο σύστημα υγείας και να ταυτόχρονα να μπουκώνει με δισεκατομμύρια ευρώ τα κοράκια των ιδιωτικών ομίλων της υγείας, και μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας όπου ακόμα χάνουν τη ζωή τους οι συνάνθρωποι μας από τον κορονοϊό. Δε φταίει λοιπόν η χώρα, όπως εύστοχα φωνάζει ο λαός μας. Φταίει το κέρδος, η πολιτική της εμπορευματοποίησης που βάζει την ανθρώπινη ζωή στο ζύγι του κόστους ωφέλους. Γι' αυτό πιάνουν φωτιά τα λεωφορεία των αστικών συγκοινωνιών. Πιάνουν φωτιά τα πλοία. Είναι μέσα στα προβλήματα η σταθερή η τροχιά, οι αεροπορικές μεταφορές, ο σιδηρόδρομος, όπως καταγγέλουν εδώ και χρόνια τα σωματεία τους. Γι' αυτό έγινε το Δίστος και το Σάμινα, το πολύ νεκρό έγκλημα με τους μαθητές στα Τέμπη, οι πυρκαγιές στην Ηλία, η Μάνδρα και το Μάτι. Γι' αυτό μετράμε συνεχώς νεκρούς σε πλημμύρες, σε πυρκαγιές, σε σεισμούς, σε μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα. Γι' αυτό οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε κρεματόρια με πάνω από 70 δολοφονημένους το χρόνο, αφού οι εργοδότες στο όνομα του κόστους δεν παίρνουν μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Γι' αυτό πλημμυρίζουν τα σχολεία με την πρώτη βροχή και πέφτουν οι σοβάδες στα κεφάλια των μαθητών. Γι' αυτό είναι προδιαγεγραμμένα όλα αυτά τα εγκλήματα. Γι' αυτό είναι τεράστιες οι ευθύνες όσων κυβέρνησαν και κυβερνούν τώρα, γιατί υπηρετούν με συνέπεια αυτή την πολιτική. Απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική και με αφορμή τη δολοφονία των 57 συνανθρώπων μας, νέων στην πλειοψηφία τους, αναδείχθηκε η μεγάλη δύναμη που έχουν τα συνδικάτα, που έχει οργανωμένος λαός στα σωματεία, στους μαζικούς φορείς, στους φοιτητικούς συλλόγους, που δεν άφησαν να επικρατήσει σιωπή, που δεν επέτρεψαν να συγκαλυφθούν οι ευθύνες, που οργάνωσαν δεκάδες μικρότερες ή μεγαλύτερες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, που συνεχίζουν και γίνονται η φωνή των νεκρών, που λένε ότι δεν θα πάμε και όπου βγει, πως δεν αγοράζουμε εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Μέγιστο χρέος σήμερα στις οικογένειες των νεκρών και των τραυματιών, των φοιτητών και των εργαζομένων στα τρένα που έχασαν τη ζωή τους, είναι να μην συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα. Να μην μείνουν ατιμόρυτοι πραγματικοί υπεύθυνοι. Θα δικαστούν και θα τιμωρηθούν από το λαό με οργάνωση και αγώνα. Η ζωή μας δεν είναι κόστος. Για σύγχρονες ασφαλείς, στενές μαζικές συγκοινωνίες για το λαό, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία και στις σχολές, στις πόλεις και στα χωριά, παντού, για να έχουμε δημόσια και σύγχρονη υγεία για όλο το λαό, για να ξεριζώσουμε την εγκληματική πολιτική του κέρδους, την καρδιά του κτίνους. Συνεχίζουμε με νέο μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο που οργανώνουν το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και τα Συνδικάτα της Αττικής την Κυριακή 12 Μάρτη στο Σύνταγμα στις 12 το μεσημέρι. Καλό αγώνα!